προσέλευση σε μέρες τόσο δύσκολες που δεν είναι οι καλύτερες για μας, την ψυχολογία μας, για να συμμετέχουμε σε συναθρήσεις όπως τη σημερινή. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που κατάλαβαν την αξιότητα αυτής της σημερινής συνάντησης και ήταν όλοι παρόντες και παρούσες. Ήθελα επίσης να θέσω το ερώτημα. Κάθε πόλη πώς θεωρείται ότι είναι σωστά δομημένη και έχει σωστές υποδομές? Πώς αλλιώς από το να έχει πλατείς δρόμους, από το να έχει πρασίνου και πλατείες? Εμείς τι ζητάμε ως κάτοικοι και ως μέλη του ΔΣ? Αυτό ακριβώς για το 118. Ζητάμε να μείνει χώρος ελεύθερος, χώρος πρασίνου. Ζητάμε να ενωθεί με το λόφο Τσακού, με την πλατεία του Καπί, πλατεία Λοτζάκου όπως την ονομάζουμε. Ζητάμε να αφήσουμε μια γλώσσα στα παιδιά μας αύριο και να μην γίνει ακόμα μια πολυκατοικία, άλλο ένα τσιμένο δίπλα στο τρίτο δημοτικό. Ένα τείχος. Πιστεύω ότι κάθε πολυκατοικία όραμα δεν κοιτάζει το παρόν και το παρελθόν, γιατί θα θυμίσω ότι οι ευθύνες μπορεί να έχουν όλοι, αλλά υπάρχουν έργα αυτή τη στιγμή που τρέχουν, όπως είναι τα πεζοδρόμια της Κυκλάδου και της Βενιζέλου και της Νικηταρά, που οι τεχνικές και γραφειοκρατικές διαδικασίες ήρθαν από το παρελθόν, αλλά υλοποιούνται τώρα. Σε αυτή λοιπόν η Δημοτική Αρχή έτυχε να κοιτάξει να κλείσει το θέμα του 118. Άρα δεν υπάρχουν περισσότερες δικαιολογίες γι' αυτό. Επειδή όμως όλοι κρινόμαστε, και εμείς ως κάτοικοι, αλλά και εκάστοτε Δημοτική Αρχή, ας αποφασίσει τι θέλει για τον εαυτό της και την πόλη της για τους κατοίκους. Ας αποφασίσει αν θέλει άλλο ένα τσιμέντο ή αν θέλει πνοές, ανάσες ή αν θέλει χώρο πρασίνου. Όλα τα άλλα, όπως είπατε, προλαλήσατες, βρίσκονται. Τα τεχνικά και τα νομικά ζητήματα μπορούμε να τα λύσουμε στην πορεία. Η πολιτική βούληση την οποία θέλουμε εδώ και τώρα να ακουστεί. Ευχαριστώ πολύ. Θα παρακαλούσα ή έξω να μπουν μέσα ή να κλείσει η πόρτα. Να είναι σύντομοι οι υπόλοιποι ομιλητές, γιατί ο κόσμος φεύγει και το σημαντικό είναι να καταλήξουμε σε απόφαση, το οποίο είναι σημαντικό όλο. Υπάρχει άλλος εκτός από τον κύριο Κρητικίδη και την κυρία Μαστραποστόλη? Και ο έτερος κύριος Κρητικίδης, ο νεότερος. Κύριε Κρητικίδη Κώστα. Όχι, με τη σειρά που έχετε δηλωθεί, παρακαλώ. Καλησπέρα, αγαπητοί γείτονες. Το 118 μας έχει απασχολήσει όλους πάρα πολλά χρόνια. Εγώ θα μιλήσω τώρα σαν μηχανικός και όχι σαν δημοτικός σύμβουλος. Μετά την απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου που βγήκε πέρσι, δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο, που εγώ προσωπικά τη θεωρώ πρωτοφανή, διότι δεν υπάρχει άλλο ιστορικό προηγούμενο, όταν έχει κατατεθεί η πρωτόδικη τιμή μονάδος και την έχει εισπράξει ο ιδιοκτήτης, να έρεται η απαλωτρίωση. Μπορείτε να πάτε να ρωτήσετε στο αρμόδιο τμήμα απαλωτριώσεων του ΠΕΧΟΔΕ, να σας το πει αυτό. Και στη διεύθυνση απαλωτριώσεων του ΠΕΧΟΔΕ. Με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο η εισήγηση της κυρίας Παπαδοπροστόλη. Ο δρόμος που έχουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα, γιατί θεωρώ δεδομένο ότι η Βούληση εκφράστηκε απόψε ότι αυτός ο χώρος πρέπει να παραμείνει όπως είναι χαρακτηρισμένος και έχει εκφραστεί κατά επανάληψη με αλλεπάλληλες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου όλα τα χρόνια τα προηγούμενα και με την απόφαση των κατοίκων. Ο χώρος πρέπει να μείνει πράσινο με τον πεζόδρομο όπως ισχύει το διάταγμα σήμερα. Ο δρόμος λοιπόν είναι συγκεκριμένος. Η προσφυγή που έχει κατατεθεί από το Δήμο στο Συμβούλιο Επικρατείας, κατά την άποψή μου, έχει τις περισσότερες πιθανότητες να γίνει δεχτή. Αλλά παράλληλα πρέπει να συνοδευτεί και από αίτηση αναστολής της υλοποίησης της απόφασης, ώστε να μην έχει δικαίωμα και ο ιδιοκτήτης να κάνει τη διαδικασία που ορίζει ο νόμος, δηλαδή να κάνει αίτηση για τροποποίηση του σχεδίου, και τότε μόνο μπορεί να γίνει επανυποβολή. Δεν μπορεί σήμερα, Ανδρέα, δεν μπορεί σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο να επανεπιβάλλει την απαλωτρίωση, αν ο ιδιοκτήτης δεν ζητήσει με την του την άρση της απαλωτρίωσης. Ναι, εντάξει, είναι σαφές, αλλά λέω εγώ τώρα το τυπικό για να μην κινδυνεύσει ξανά αυτός ο χώρος. Πρέπει λοιπόν να υποστηρίξουμε την προσφυγή μας στο Συμβούλιο Επικρατείας, που κατά την άποψή μου έχουμε πάρα πολύ σοβαρές πιθανότητες να το κερδίσουμε και να ανατραπεί η απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου. Και παράλληλα, για να μην γίνουν ενέργειες μέχρι τότε, να υπάρξει αίτηση αναστολής για να μην υλοποιήσει τις απόφασεις της άρσης αναστολής. Αυτός είναι ο ένας λόγος. Σε περίπτωση που η προσφυγή μας γίνει καταστή άκρη, δηλαδή χάσουμε
την προσφυγή στη Σοβιετική Πλατεία, τότε θα μιλήσουμε για την επανεπιβολή. Και είναι ο μόνος δρόμος η επανεπιβολή, γιατί η λύση της τροποποίησης του σχεδίου με τη δέσμευση ενός δρόμου 5 ή 6 μέτρων δεν έχει σημασία. Και τη δημιουργία ενός άρτιου και υποδομήσιμου οικόπεδου τουλάχιστον 1200 μέτρα κατά τη γνώμη. 1476, το λιγότερο που μπορούμε να το αφήσουμε είναι 1200 με 1300 τετραγωνικά μέτρα και να γίνει ένα πενταόροφο κτίριο κολλητό με το τρίτο δημοτικό σχολείο με 260 τετραγωνικά κάθε όροφο, δυο διαμερίσματα δηλαδή, πηγαίνεται μια χαρά και αξιοποιείται μια χαρά. Και πάρα πολύ εύκολα μπορεί ο ιδιοκτήτης να το αξιοποιήσει. Αυτό θα είναι η πλέον καταστροφική περίπτωση για το σχολείο. Το να χτιστεί ένα κτίριο σε ένα οικόπεδο που είναι δίπλα μας. Αυτό το πράγμα, επειδή ο Δήμαρχος το έχει πει στον δικηγόρο του ιδιοκτήτη, δεν απέδωσε καρπούς. Δηλαδή το να λέμε ότι θα σου πάρουμε αυτό και αφού θα σου πάρουμε αυτό, τι θα το κάνεις τώρα το οικόπεδο, το έχει πει. Το έχουμε πει αυτό το επιχείρημα. Ας προχωρήσουμε λοιπόν στην επιμονή μας πάνω στην προσφυγή στη Σχολή Επικρατείας, στην αίτηση αναστολής και αν αυτό όποτε θεθεί άκαρπο, να έχει υποχρέωση της επανεπιβολής. Αυτή κατά τη γνώμη μου είναι ο μόνος δρόμος. Όσο για το ΕΣΠΑ, κατά την άποψη που το είπε και η κυρία Μαθαποστόλη, σε οποιαδήποτε απολωτρίωση, όταν καταθέτει η πρώτη κοινωνική και μάλιστα την απάντηση του κυρίου Αλεξάνδρου Πεβελιώτη, θεωρεί ότι είναι δικαιώματι αέρα. Και το πρώτο δικαιώμα αέρα είναι ότι δεν δροπητεύσαμε, βάλαμε στη μέση μια περίφραξη για να μην περνάνε διαβερώσει τα αυτοκίνητα, χωρίς να έχουμε καμιά όχληση από τον ιδιοκτήτη. Με την κατάθεση και την παραλαβή των χρημάτων από το παραθυρικό, το οικόπεδο μας ανήκει και ο χώρος μας ανήκει και μπορούμε να κάνουμε έργα. Δεν είναι λοιπόν λόγος για την απέταξη του ΕΣΠΑ. Κυρία Μαστραποστόλη, εγώ ήθελα να απαντήσω στον εξηγητό του κ. Δημάρχου ότι αν πάρει ένα δρόμο 6 μέτρων θα βγει ένα οικόπεδο που δεν μπορεί να χτιστούν λειτουργικές κατοικίες. Όταν το δεν υπάρχει που σε αυτά πάλι όλα. Εάν αυτό είναι 6 υποχρεωτικά πρέπει να ασχοληθεί με το μισή. Άλλο 420 μέτρα. Τα υπόλοιπα πολιτικά δεδομένα δεν πάει 6 μέτρα. Και στην εζωή που έχει μία μάλιστα 60 μέτρα είναι άλλα 360. Στο σύνολο δηλαδή 1105 τετραγωνικά με 6 μέτρα. 2581 και κάτι είναι η ιδιοκτησία. Μείον 1105 μένουν 1450 μέτρα πολικά. Με ένα μήκος 145 μέτρα. Χτίζονται τρεις περίφημες πολυκατοικίες με όροφο διαμερίσματα. Τον διευκολύνουμε γιατί έχει δυνατότητα να φωτίσει και το δω. Θα κολλήσει με ένα, θα ανοίξει παράθυρα, θα κάνει μπρος πίσω μπαλκόνια και θα έχει τους δικούς μας κήπους για να δουλέψει τον σχέδιο του. Πολύ ωραία χτίζεται. Η πολυκατοικία που χτίστηκε τώρα, η τετραόροφη με την υπερίτσωση που είναι ακριβώς φάτσα εκεί που χτυπάει το κορμικό τετράγωνο στην Κορκοβετάμ, έχει 8 μέτρα πλάτος. 8 μέτρα. Και χτίστηκε ένα τετραόροφη κολόνα. Παράδειγμα γιατί είναι παράδοση στο ύψος, γιατί ο Τσακός μπήκε με πράξη οικονομικής του 1937 και τότε που ήμουν εγώ στην Πολεοδομία και ήταν το πρώτο διαπόλυση που εντάξανε τη δικαστή 1937, έχει ύψος λιγότερο από αυτό που δώσαμε. Λάθος είναι τα ύψη που δίνουν στις κοινωνίες πολιτικές. Δεν πάμε τώρα γιατί ο κόσμος θα καταστραφεί αν κάνουμε τις πολιτικές παράνομες και έτσι. Να καλέσουμε τις άλλες και τα λοιπά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτή είναι πολύ ωραίες πολυκατοικίες. Μετά ήθελα να απαντήσω στον κύριο Δημήτρη ότι μπορεί η απόκτηση ενός προσινού χώρου να μην είναι άμεση οικονομική επένδυση, όμως είναι περιβαλλοντική επένδυση. Και όποιος χώρος δεν έχει περιβάλλον, πεθαίνει, όπως πέθανε και το κέντρο της Αθήνας, που στερείται πράσινο. Το να κάνουμε λοιπόν οικονομικές επενδύσεις σε χώρο που περιβαλλοντικά θα πεθάνει, είναι δόμον άδωρο. Αυτές οι επενδύσεις οικονομικές θα φύγουν. Αυτό ήθελα να πω. Καλησπέρα και πάλι. Εμείς αγαπημένος επειδή μιλάμε για τον εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων, συμπαντασσόμεθα με την πρόταση της κυρίας Σπυράκου, του συλλόγου μας, δηλαδή του μέλου συλλόγου μας του σχολείου, και είμαστε απόλυτα σύμφωνοι και δημιουργούμε μέσα από το πλαίσιο. Είναι θετικό αυτό. Βασικό αυτό να το καταλάβετε και ότι οι χώροι πράσινο αλλά και χώρο σχολείου είναι ζωτική σημασία για μας να υπάρχουν για τα παιδιά μας και για το μέλλον της πόλης. Ένα είναι σαφέστατο, το οποίο καταλαβαίνω και πρέπει να πιέσουμε
προς τον Δήμαρχο είναι το, ότι το θέλουμε, το χώρο, το χώρο αυτό το θέλουμε. Δεν τον έχουμε ξεχάσει, ούτε μας φοβίζουν κάποια πράγματα τα οποία λένε ποιος θα πληρώσει το Μάρμαρο. Το Μάρμαρο ας υπολογίσουν μάλλον ο Δήμος και οι κοινωνικές υπηρεσίες. Γιατί τις υπηρεσίες μπορούν να βρουν, δεν θα από εμάς τα προλαγκάσουν φίδια από τον Τρύπα. Από την άλλη, αν νομίζουμε ότι τα 250 ή τα 500 μέτρα είναι λίγα σε μια πολύ μεγάλη συνοικία ή με τα μέτρα τα οποία έρχονται και το εισόδημα των ανθρώπων μειώνεται και άρα δεν θα μπορεί να δεχτεί να πληρώσει, ας αποφασίσει λοιπόν να διεκδικήσουμε κάτι περισσότερο από την, μέσα από το δικό του φορέα, την Κεντρική Ένωση Ιδίων και Κοινοτήτων, αυτά τα πράγματα να, βρίσκονται λίγο διαφορετικά. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη φάση που όλα τα ζητήματα πλέον θα είναι ποιος έχει τα λεφτά να τα πληρώσει. Ποιος έχει λεφτά να πληρώσει υπηρεσίες, δεν θα τις κάνεις. Εάν δεν έχεις λεφτά, δεν θα έχεις υπηρεσίες. Λοιπόν, εκεί θα καταλήξουμε. Άρα λοιπόν, το ρόλο του Δήμου, του Υπουργείου και της Πολιτείας είναι να προβλέπει αυτά τα πράγματα. Θα θέλουμε φρενικούς σταθμούς, θέλουμε σχολεία, πρέπει να προβλέψει και πώς θα γίνουν και πού θα είναι και τα κονδύλια. Δεν μπορεί να λέει ότι εγώ βρίσκομαι σε μια συγκυρία σήμερα και δεν έχω κονδύλια, είχαμε την προηγούμενη τώρα σε θέλω. Εντάξει, είναι πολύ απλά. Και να ξέρει ότι έχει κάποια όπλα. Ή τα παρατάει κάτω και φεύγει και μας το λέει. Ή λέει, παιδιά, πάμε όλοι μαζί, ο καθένας με τα δικά του όπλα. Και όλοι μαζί να προσπαθήσουμε. Δεν είναι δυνατόν να μας λέει ότι εγώ θέλω. Είναι να μας πει ανοιχτά το θέλει, το οικόπεδο. Θέλει το, μακρύ για σχολείο. Θέλει τον άλλο χώρο για σχολείο για κάποιο πράσινο. Να το διεκδικήσουμε όλοι μαζί και να βρούμε και τον τρόπο. Ο καθένας λοιπόν σε αυτή τη συγκυρία το λέει και μία παροιμία. Ο λίγος με τα δόντια του κατάβαζε με τα κέρατα. Ο καθένας με το όπλο που πολεμάει. Και όλοι μαζί μπορούμε να φέρουμε πολύ αποτέλεσμα. Αρκεί να ξέρουμε πού είναι ο στόχος. Εντάξει, αυτό είναι ο τρόπος. Γεια σας. Υπάρχει κάποιος άλλος ομιλητής να θέλει να τοποθετηθεί? Όχι. Κλείνοντας τις διαδικασίες και πριν ξεκινήσουμε τη διαδικασία της, του ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Κατοίκων Τσαχού, όφε, παρακαλώ. Κύριος Παναγόπουλος. Καλησπέρα. Σαν γείτονα, σαν κάτοικος, είμαι εδώ, όπως έπρεπε να είμαι εδώ. Ήθελα να, στη διαδικασία να επισημάνω ότι η προεδρεύουσα κυρία δεν επέτρεψε στον Δήμαρχο να απαντήσει στα τελευταία, στους τελευταίους ομιλητές, διότι η διαδικασία που επέλεξε και που εφήρμοσε είναι να δεχτεί ερωτήσεις μετά από την, και από την δευτερολογία του Δημάρχου. Αυτό τουλάχιστον τον αδικεί και όσον αφορά τις προθέσεις και όσον αφορά το τι είχε να πει. Ευχαριστώ πολύ. Αν και δεν είναι πάρα πολύ κομψό, όταν το φλέγον θέμα είναι το οικόπεδο να ρίχνουμε την μπάλα εκτός γηπέδου, μάλλον θα πρέπει να ξέρουμε όλοι από κάποιες διαδικασίες, οι διαδικασίες είναι συγκεκριμένες, ερωτήσεις, απαντήσεις, τοποθετήσεις, και κλείσει, δεν έχει δευτερολογίες, μπορεί να τις έχετε στο Δημοτικό Συμβούλιο στις συνελεύσεις, και κλείσιμο από αυτό που συγκαλεί τη συνέλευση. Δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κατοίκων. Αυτοί κάνανε συνέλευση σήμερα. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κατοίκων Τσακού, αυτοί θα κάνουν κλείσιμο. Ο Δήμαρχος έχει το περιθώριο να απαντά στο Δημοτικό Συμβούλιο με ανακοινώσεις, με πολλούς τρόπους. Σήμερα όμως είναι συνέλευση του Συλλόγου Κατοίκων, δεν είναι Δημοτικό Συμβούλιο. Εμένα θα με προβλημάτιζε πιο πολύ που στις 10 ερωτήσεις απάντησε τις 2 και μήπως θα έπρεπε να πάει μήνυμα μέχρι το τέλος. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους σας και να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Ελευθέρη τον Αγγελή με τη Λένα την Μαχρή για την κάλυψη της σημερινής εκδήλωσης από το Αγία Παρασκευή Ήματης. Και όπως και πιο πριν ήταν μαζί μας και ο Στρατής Μαζίδης με τον κύριο Παλωτή από το Αγία Παρασκευή Guide και τον σχολιαστή αντίστοιχα.
Νομίζω ότι υπήρξε μια κοινή, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια κοινή συμπέρασμα, ένα κοινό συμπέρασμα ακριβώς, για τη σημερινή μας εκδήλωση. Υπάρχουν, σκοπός του Συλλόγου τη σημερινή εκδήλωση ήταν να διατυπωθεί η βούληση των κατοίκων. Πρότασή μας ποια είναι. Έχουμε εδώ πέρα την εισήγηση του Ανδρέα του Κιζιώτη, η οποία λέει το εξής, η πρόταση. Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Κατοίκων Τσακού στις 3 Μαρτίου 2013 αποφασίζει. Πρώτον, κρίνει απόλυτα αναγκαίο και απαραίτητο την απόκτηση του ελεύθερου χώρου σαν ελεύθερου χώρου πρασίνου του οικοδομικού τετραγώνου του 2018. Προτείνει προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για την επανεμβολή της απαλωτρίωσης. Εδώ πέρα η πρόταση του Συλλόγου μαζί σε αυτή την παράγραφο θα είναι να μπουν οι τεχνικές παρατηρήσεις που ακούστηκαν από την κυρία Μαστραποστόλη και τον κύριο Κρητικίδη. Τρίτον. Τρίτον, συστήνεται πλατιά επίτροπη από τους φορείς, Δημοτικό Συμβούλιο, Σύλλογος Κατοίκων Τσακού, Σύλλογος Σχολείων, Ένωση Γονέων Σχολείων Αγίας Παρασκευής και άλλους και τους κατοίκους στην κατεύθυνση της απόκτησης του χώρου. Τέταρτον, καμία επιβολή οποιοδήποτε είδους φορολογίας στους περίπους για την απαλωτρίωση και διαμόρφωση του οικοπαίδου. Και θα βάλουμε σαν πέμπτο το κείμενο του Συλλόγου του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου που μας αναγνώστηκε από την κυρία Ελέκτρα, την πρόεδρο. Παρακαλώ. Απλά η Επιτροπή αφορά σε αυτούς, η συμμετοχή στην Επιτροπή αφορά σε αυτούς που φέρνουν το χώρο πράσινο. Όχι σε οποιονδήποτε που θα σου πει πάμε να το αρχίσουμε, πάμε να το αφήσουμε, να πούμε κάτι άλλο στη λογική της πρότασης. Τώρα, στη φιλοσοφία τη γενική της ηλέκτρας του Συλλόγου του Δημοτικού, αυτό είναι ένα κείμενο τεράστιο, δεν... Όχι. Δεν ξέρω αν διαφωνεί κάποιο να πει μια πρόταση, αλλά όλο το κείμενο σαν πέφτω δεν είναι σημείο, είναι λόγω εισήγηση. Που έχει καταλαβαίνει. Φιλοσοφία σαν γυναική κατεύθυνση. Πώς θα κολλήσει πέμπτο δηλαδή αυτό το πράγμα. Όχι, γιατί είναι του συλλόγου. Πέμπτο. Άλλο αυτό. Εδώ είναι απόφαση συγκεκριμένη. Έχει ένα, δύο. Η απόφαση να είναι τα τέσσερα σημεία που πρότεινε ο Ανδρέας με τις παρατηρήσεις της κυρίας Μαστραποστόλη και του κυρίου Κρητικίδη στο σημείο 2. Τα τεχνικά θέματα που είναι δύσκολο να τα ξέρουμε κι εμείς και θα πρέπει να διαμορφωθεί κατάλληλα. Αυτό είναι απόφαση της συνέλευσης. Προτείνεται το πνεύμα της ανακοίνωσης που θα βγει στον κόσμο. Γιατί δεν έρχουν οι ξένες αποφάσεις, πρέπει να αγγίζουμε και ψυχούλες, να έρθει και να παντρευτεί με την ομιλία του Τρίτου Δημοτικού. Υπάρχει αντίδραση, ναι Κώστα. Μέχρι τώρα, κατά τη γνώμη μου, ο Σύλλογος έχει χειριστεί καλά το θέμα των παιδιών. Η πλαισίωση του Συλλόγου με τις παρατάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Και αν υπάρχει κάποιος τεχνικός σύμβουλος που θα βοηθούσε αυτή την κατεύθυνση, να μην πάτε έτσι μια άλλη επιτροπή, να μην καταργήσουμε το Σύλλογο ουσιαστικά. Η πρόταση πρέπει για την δημιουργία της Επιτροπής ήταν πρωτοϊκότητα από μένα. Λέω ότι ο Σύλλογος Τσακού, εάν ο Σύλλογος Τσακού συμφωνεί, εντάξει, δεν απαντήσει, αλλά εγώ νομίζω ότι ο κορμός της Επιτροπής είναι ο Σύλλογος Τσακού. Αυτό στηρίζεται και πλαισιότητα της παρατάξης του Δημοτικού Συμβουλίου, που είναι πιο μεγάλο τεχνικό ειδικό, που είναι... Έτσι, έλα λίγο προς τα γύρω. Λίγο σιγά να δούμε το κεράσιμο. Έκανε σώμα να την πρόταση του Ανδρέα Κιζιώτη, απόφαση της συνόδευσης. Ας πρίσαν τα μαλλιά μας, εγώ θα τα βάφω, ε! Να το επισημάνεις, αλλά νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Το θέμα δεν είναι ποιος προτείνει. Η πρόταση δεν είναι, η Επιτροπή δεν είναι για να δούμε πώς θα βρούμε τα λεφτά για να πληρώσουμε το οικόπεδο. Γιατί εκεί πέρα μπαίνει να πληρώσει και εγώ το οικόπεδο. Αυτό είναι λιγμένο. Η Επιτροπή δεν έχει να βρούμε τα
λεφτά που θα πληρωθεί το οικόπεδο. Η Επιτροπή με μπροστά το Σύλλογο Τσαπού και όλους τους άλλους μαζί είναι για να διεκδικήσει το χώρο. Υπάρχει άλλο σημείο που πρέπει να προσέξουμε. Είναι ομόφωνη η απόφαση για να προχωρήσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Να είμαστε καλά. Άρα δηλαδή, ευτυχώς που μείνατε και να μένετε στις συνελεύσεις.